Για Αναστασία Αργυριάδου, σε βρίσκουμε και πάλι στα Μουδανιά για να δούμε με τι προτάσεις προσέρχονται οι αγρότες, δηλαδή αν θα προτείνουν και αυτοί δυναμικές κινητοποίησεις από εδώ και στο εξής. Εύα, κύμα οργής διακατέχει τους αγρότες της Χαλκιδικής από την άρνηση της αστυνομίας να τους επιτρέψει την είσοδο με τρακτέρα στην πόλη. Σκοπός τους ήταν να φτάσουν στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης και να επιδώσουν ψήφισμα διαμαρτυρίας με τις θέσεις τους στο Πρωθυπουργικό Γραφείο και να ζητήσουν φυσικά την συνάντηση που επιθυμούν με τον Πρωθυπουργό. Και κάτι τέτοιο δεν μπόρεσε να συμβεί, τους το απαγόρευσαν οι αστυνομικοί με την είσοδό τους στη Θεσσαλονίκη. Από εκεί και πέρα επέστρεψαν στον μπλόκο τους, δεν πραγματοποιούν αυτή την ώρα κλείσιμο εθνικής οδού όπως γινόταν τις προηγούμενες ημέρες. Ωστόσο, σε λίγο θα συνεδριάσουν για να αποφασίσουν με ποιες προτάσεις θα κατέβουν αύριο στην Γενική Συνέλευση στη Νίκαια της Λάρισας. Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτό που θα προτείνουν είναι επαόριστο κλείσιμο των εθνικών οδών, χωρίς να δώσουν χρονικό περιθώριο από το πρωί της Τετάρτης κιόλας. Όπως επίσης, εάν αποφασίσουν οι συνάδελφοί τους αγρότες της Θεσσαλίας να κατέβουν με τα τρακτέρ στην Αθήνα, όπως λένε, θα σταθούν στο πλευρό τους.